Οι αλβανικέ ενόπλε δυνάμει θα παραλάβουν μέρο των αντιαρματικών πυραυλικών συστημάτων Javelin. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Υπουργό Άμυνα Νίκο Πελέση, ο οποίο είπε ότι ο οπλισμό αυτό έρχεται στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Είναι στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων, τη αύξηση των δυνατοτήτων μα και τη εκπλήρωση των στόχων που έχει η Ελβανία σε σχέση με τον ΝΑΤΟ. Το αντιερματικό πυραυλικό σύστημα Javelin κατασκευάζεται από την Αμερικανική εταιρεία, τη μεγαλύτερη στρατιωτική βιομηχανία στον κόσμο, Lockheed Martin και έχουμε κάνει την παραγγελία μα εκεί ω μέρο του ταξιδιού μα για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, τον εξυγχρονισμό, την αύξηση τη ασφάλεια και τη εδαφική άμυνα τη χώρα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απειλή και το λέμε αυτό για να μην δημιουργηθεί πανικό. Είμαστε χώρα του ΝΑΤΟ. Έχουμε λύσει το θέμα τη εθνική ασφάλεια. Είμαστε προστατευμένοι, γιατί προστατευόμαστε από το άρθρο 5 τη συνθήκη ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το οποίο, ο χώρο ΝΑΤΟ είναι απαραβίαστο, αλλά φυσικά θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε του ρυθμού του ΝΑΤΟ για ενίσχυση ω μέρο μια αμυντική συμμαχία, δήλωσε ο Υπουργό Άμυνα τη Αλβανία. Εκτό από αυτό το σύστημα, σύμφωνα με τον Πελέση, θα υπάρξουν και άλλε αγορέ ή δωρεέ από τον στρατηγικό εταίρο τη Αλβανία, τι ΗΠΑ ή άλλου εταίρου του ΝΑΤΟ. Ερωτηθεί για το αίτημα για ένταξη τη Σουηδία και τη Φινλανδία στο ΝΑΤΟ, όπου είναι χώρα μέλο η Αλβανία, ο Υπουργό Άμυνα είπε ότι η χώρα μα θα στηρίξει τη γραμμή τη συμμαχία. Είμαστε ένα μικρό σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αλλά είμαστε πάντα και θα είμαστε πάντα ευθυγραμμισμένοι με του στρατηγικού μα εταίρου, τι ΗΠΑ, οι οποίοι είναι και οι οδηγοί τη γραμμή που υποστηρίζουμε σε σχέση με τι εξελίξει του ΝΑΤΟ. Μία από τι πολιτικέ του ΝΑΤΟ που υποστηρίζουμε είναι η πολιτική τη ανοιχτή θύρα. Άρα, η Σουηδία και η Φινλανδία είναι δύο ανεξάρτητα κυρίαρχα κράτη με υψηλά πολιτικά ή νομικά πρότυπα, αλλά και στρατιωτικά, είπε ο Υπουργό Άμυνα. Η κατασκευαστική εταιρεία έχει λάβει πολλαπλά αιτήματα από όλο τον κόσμο μετά την αποδεδειγμένη επιτυχία αυτού του συστήματος στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου ο Ουκρανικός στρατος κατάφερε να νικήσει αμέτρητα ρωσικά τάγκς χάρη στην αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.